Πόσο τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου ηχούν ως μουσικό ανάκρουσμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Σε μένα τον ελάχιστο φίλο του Χριστού εδόθη η χάρις να αναγγείλω τον ανεξερεύνητο πλούτο του Θεού. Με πόση συστολή αυτός ο γέρον και οικείος του Θεού τότε, στον γνωστό χορό των Αγίων σήμερα, σπάει το φράγμα της ορκισμένης σιωπής από την δύναμη της αλήθειας που είναι τόσο δυνατή. Αυτός που αποζητούσε την σχέση του με τον Θεό μυστικά και αθόρυβα, σαν το αηδονάκι που κελαϊδάει στη σκιά της δρόσου. Είναι η αλήθεια την οποία ζει. Μπορεί να σωπάσει ο τυφλός που βρίσκει το φως του και το χαμένο παιδί τη μάνα του, ή μήπως ο φτωχός σαν αντικρίσει θησαυρό και ο διψασμένος στην πηγή. Κι αν κάποιος συναντήσει τον Χριστό εν δόξη σε κάποιο τεταρτοσφαίριο του τρίτου ουρανού και πλημμυρίσει από θεία αγάπη, πόσο μπορεί να σωπαίνει? «Παιδιά μου», μας έλεγε, «υπάρχει ο Σατανάς, η κόλαση, ο θάνατος, αλλά άμα ζεις με τον Χριστό, όλα αυτά σβήνουν, δεν υπάρχουν για σένα». Και πάλι συστελόμενος, σαν να θυμήθηκε το αηδονάκι, λέει, «Αυτό ζητάω μέσα στην σιωπή μου, να ζήσω μέσα σε αυτά. Αυτή είναι η προσπάθειά μου. Ζω σε αυτή την προσπάθεια, γιατί μια φορά επήγα σε έναν τόπο», εννοεί τον Παράδεισο. «Τον θυμάμαι, τον είδα, τώρα είμαι εδώ, αλλά λαχταράω να είμαι εκεί». Συγχωρέστε με, γιατί ένας γέροντας δεν κάνει να μιλάει για αυτά, αλλά ξέρετε, άμα τρελαίνεται κανείς, μιλάει. Υπάρχει μια τρέλα. Και όταν είπε «μια τρέλα», μια μορφή μου σπάθησε το νου που είπε «καυχαίμαι και έγινα νόητος μέχρι τρέλας», τον Παύλο εννοώ, τον Θείο Απόστολο. Εκείνος είπε «γνωρίζω άνθρωπο με πίστη Χριστού ότι προ 14 ετών αρπάχτηκε ως του τρίτου ουρανού, αρπάχτηκε στον Παράδεισο και άκουσε λόγους που δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να εκφράσει». Αλήθεια, πόσο μοιάζουν οι Άγιοι μας. Ο Απόστολος Παύλος, εκεί που είπε «αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θα είμαι άφρον, γιατί θα λέω την αλήθεια», στο τέλος όμως, με το περίσευμα της λογικής του αναφώνησε «καυχόμενος έγινα ανόητος μέχρι τρέλας». Και ο Άγιος Πορφύριος, μέσα από το περίσευμα της λογικής του, είπε «μπορεί να σας φαίνομαι κουτός, αλλά άμα τρελαίνετε κανείς, μιλάει». Σε αυτή την τρέλα μετήχε ο Άγιος Πορφύριος. Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει ο Σατανάς, υπάρχει η κόλαση, υπάρχει ο θάνατος. Όλα αυτά υπάρχουν, όντως υπάρχουν. Είναι το άλλο μέρος, το κακό. Είναι το σκοτάδι, είναι όλα του σκοταδιού. Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει να αγαπήσει τον Χριστό. Και όταν αγαπήσει τον Χριστό, απαλλάσσεται από τον διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο. Θα μου πεις εσύ έφτασες να είσαι έτσι. Δεν έχω φτάσει. Αυτό ζητάω, αυτό θέλω και στη σιωπή μου και παντού προσπαθώ να ζήσω σε αυτά. Δεν τα ζω. Όμως προσπαθώ. Δηλαδή πώς να σου πω, πώς να σας πω. Δεν έχω πάει σε ένα μέρος. Έτσι πήγα μια φορά, το είδα. Τώρα δεν είμαι εκεί, αλλά το θυμάμαι, το λαχταράω, το θέλω, να τώρα. Αυτή τη στιγμή, αύριο, μεθαύριο, κάθε στιγμή μου έρχεται και το θέλω. Θέλω να πάω εκεί, το ζητάω. Δεν είμαι όμως εκεί. Δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω αυτά. Το καταλαβαίνετε?
Ναι, αλλά ζω μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Πέστε με κουτό. Πέστε, όποια αυτά δεν τα λένε γεροντά. Όποιος προσπαθεί δεν μιλάει, αλλά επικαλείται τη Θεία Χάρη να τον βοηθήσει. Ναι, αλλά άμα τρελαίνεται κανείς, μιλάει. Υπάρχει και τρέλα. Ποιος από όλους εμάς που δεν πιστεύουμε στο Θεό, εάν βρισκόταν ένας άνθρωπος να θεραπεύσει το παιδί μας, τον αδελφό μας, τη μάνα μας, τον πατέρα μας, τον φίλο μας, δεν θα τον προσέχαμε, δεν θα ακούγαμε με προσοχή τα λόγια του? Αυτός ήταν ο παραδεισένιος Άγιος Πορφύριος. Χιλιάδες οι μαρτυρίες ανθρώπων που θεραπεύτηκαν με την προσευχή του και από τα αγιασμένα του χέρια. Ο καθένας μπορεί να αμφιβάλλει, αλλά η αλήθεια παραμένει αλήθεια.